Επέρνε το λαού τον ντου και σιγανό περπάτη και χτυπαντό γλυκά γλυκά ανάδια εις το παλάτι. Είναι η πένα του γλυκή φωνή και σαν αηδόνι κι όποια καρδιά τον εγρικά κλαίει κι αναδακρυώνει. Έλεγε και ξαναλέγε του ερωτά τα πάθη για να γρικά ο Καδαΐς τον πόνο του να μάθει. Μα απ' όλους τσάλους πιο πολύ τα γρήκα η αρετούσα και τα τραγούδια ξύπνητη συχνά την εκρατούσαν. Ποιος είναι αυτός που καθαργά τα βάσανα του λέει, αυτός που κάνει άνθρωπο με το σκοπό να κλαίει. Κι όλη νυχτή σαν απαυσή δεν είχε να λογιάζει. Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί και βάρια να στενάζει. Ο Ρήγας μια από τσίπολες εθέλησε να μάθει ποιος είναι αυτός που τραγουδεί του έρωτα τα πάθη. Τόσο γλυκά και νόστιμα που τέρι άλλο δεν έχει και βάλθηκε να τον δει και να τον εκατέχει. Και μια ημέρα κάλεσμα έκανε στο παλάτι ξεφαντωσή όλη νυχτής ως το πρωί εκρατεί. Η αρετούσα εκάθουντο στο πλάι του κυρούτζι κι όσο νεγρήκα τόσο πια εβάνε με στο νουτζι. Τι νύχτα στον τραγουδιστή γιατί κανείς δε σώνει κι όσα γι' αυτό δεν τραγουδεί ούτε δεν του σιγώνει. Ο Ρήγας βάνει λογισμό πολλά βαθιά το πιάνει. Ήτανε κι ο τραγουδιστής τσι νύχτας δεν εφανεί. Και βάνει μια αργαδινή δέκα από την αυλή του που επληρώνουν τα καλά να βλέπουν το κορμί του. Λέει τους πιάστε τ' άρματα χωστά και μη μιλείτε κι αμέτε σε παράχωστο το πόνα φυλαχτείτε. Κι ως έρθει αυτός που τραγουδεί και παίζει το λαούτο γρήγορα φέρετε τον εις το παλάτι ετούτο. Η γλώσσα του παράποτε έγινε και να ειδώνει και τα μεσάνυχτα περνούν το φως θα βγει η μόνη. Τότε σ' απ' τα χαλάσματα βγήκαν οι άτριωμένοι κι ως τσιδεν ορωτοκριτός κολλάζει και σωπαίνει. Και το λαού το εσκόρπισε εις εκατό κομμάτια να μην τον εγνωρίσουνε κοινά τα ξένα μάτια.